Ο πρίγκιπας και ο φτωχός. Πολύ καιρό πριν, όταν ο βασιλιάς Ερίκος ο 8ος κυβερνούσε το Λονδίνο, συνέβη ένα παράξενο περιστατικό. Δύο αγόρια γεννήθηκαν ακριβώς την ίδια μέρα και την ίδια στιγμή. Ο ένας γεννήθηκε στο ανάκτορο και έτσι έγινε πρίγκιπας, ενώ ο άλλος γεννήθηκε σε μια άπορη οικογένεια και έτσι έγινε φτωχός. Η οικογένεια του φτωχού ζούσε μόνο λίγα μίλια μακριά από το παλάτι. Η ζωή ήταν πολύ δύσκολη και θλιβερή αν ήσουν φτωχός εκείνη την εποχή. Ο πρίγκιπας Έντουαρτ έτρωγε το καλύτερο φαγητό και φορούσε τα πιο φίνα ρούχα. Ενώ ο φτωχός, που τον έλεγαν Τόμ, έπρεπε να οικετεύει για μια μπουκιά ψωμί και φορούσε κουρέλια για ρούχα. Καθώς και οι δύο μεγάλωσαν, μια άλλη σύμπτωση έμελε να αποκαλυφθεί. Η παράξενη ομοιότητα μεταξύ των δύο αγοριών. Α, Τόμ! Άχρηστο αγόρι! Τίποτα δεν έφερε σήμερα! Πατέρα, δεν θέλω να ζητιανεύω! Νομίζεις ότι θέλει κανείς να ζητιανεύει, ανόητε! Αν δεν ζητιανέψουμε, τότε τι θα φάμε! Συμπεριφέρεσαι λες και έπρεπε να έχεις γεννηθεί σε παλάτι! Εσύ όμως γεννήθηκες στο σπίτι ενός φτωχού! Μα πώς να αποφασίσω πού θα γεννηθώ! Ω, πάψε, αχάριστο αγόρι! Πήγαινε τώρα να μου φέρεις χρήματα! Το μόνο καλό πράγμα στη ζωή του Τόμ ήταν ο καθηγητής Άντριους που δίδασκε σε ένα σχολείο εκεί κοντά. Συνήθιζε να φέρνει μαζί του διάφορα βιβλία κάθε εβδομάδα και να ενθαρρύνει τον Τόμ να διαβάζει. Τα βιβλία είναι οι καλύτεροι φίλοι μας. Αυτά θα σε βοηθήσουν στη ζωή σου. Ξέρω πόσο δύσκολα τα βγάζεις πέρα. Όχι, δεν ξέρεις. Κανείς δεν ξέρει. Πες μου, δάσκαλε, γιατί δεν γεννήθηκα σε παλάτι? Δεν θέλω να είμαι για πάντα φτωχός. Δεν είναι δίκαιο. Ποιος είπε ότι πρέπει να μείνεις φτωχός επειδή απλά γεννήθηκες σε ένα φτωχικό? Μα αυτή είναι η πραγματικότητα. Το παιδί του φτωχού είναι φτωχό και το παιδί του βασιλιά είναι πρίγκιπας ή πριγκίπισσα. Μα καθώς μεγαλώνουμε μπορούμε να επιλέξουμε τι θα γίνουμε. Μπορούμε να αποφασίσουμε τι άνθρωποι θέλουμε να είμαστε. Πες μου λοιπόν, αν σου έδινα μόνο δύο επιλογές, να είσαι φτωχός ή άπλιστος και ανέντιμος, τι θα ήθελες να είσαι? Αν η μόνη μου επιλογή είναι να είμαι ανέντιμος, τότε καλύτερα να μείνω φτωχός και τίμιος. Ακριβώς. Βλέπεις λοιπόν, πάντα υπάρχει επιλογή. Και δεν έχει σημασία αν γεννήθηκες σε παλάτι ή καλύβα. Το να είσαι έντιμος θέλει γενναιότητα, Τόμ. Και ξέρω πως εσύ την έχεις. Πιστεύω σε εσένα. Ευχαριστώ. Μια ωραία μέρα, ο Τόμ βγήκε για να βρει φαγητό. Αφού περπάτησε αρκετά, βρέθηκε στο παλάτι. Έμεινε έκπληκτος όταν αντίκρισε το πανέμορφο ψηλό κτίριο. Πλησίασε προσεκτικά και γλίστρησε μέσα από τους θάμνους για να κοιτάξει καλύτερα. Είδε τον πρίγκιπα Έντουαρτ να παίζει με τα παιχνίδια του. Αυτός πρέπει να είναι ο πρίγκιπας. Μακάρι να ζούσα βασιλική ζωή. Εσύ, βρωμιάρη, πώς τολμάς να μπαίνεις εδώ μέσα? Ας το πετάξουμε έξω από το παλάτι. Μόλις οι φρουροί έπιασαν τον Τόμ και ήταν έτοιμοι να τον πετάξουν έξω, ήρθε τρέχοντας ο πρίγκιπας Έντουαρτ. Προς τι όλη αυτή η φασαρία? Αυτός ο νεαρός προσπάθησε να μπει στο παλάτι. Πώς σε λένε? Με λένε Τόμ Κάντι. Να με συγχωρείτε. Δεν είχα κακό σκοπό. Απλώς κοιτούσα από το παράθυρό σας. Αν και φορούσε πολύ βρώμικα ρούχα, ο Τόμ μίλησε με σεβασμό. Το αγόρι κίνησε την περιέργεια του πρίγκιπα. Πήρε τον Τόμ στην αίθουσα του παλατιού και του πρόσφερε φαγητό και γλυκά. Ο Τόμ δεν μπορούσε να πιστέψει ότι βρισκόταν σε ένα αληθινό παλάτι. Είσαι πολύ τυχερός. Μακάρι να ήμουν πρίγκιπας. Δεν σου φαίνεται να συμβαίνει κάτι περίεργο, Τόμ? Μοιάζουμε πάρα πολύ μεταξύ μας, δεν βρίσκεις? Ίδια στρογγυλή μύτη, σγουρά μαλλιά, μεγάλα μάτια. Το πρόσεξα. Αλλά υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό. Η καταγωγή μας. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι εσύ φοράς αυτά τα ακριβά ρούχα και εγώ φοράω κουρέλια. Είδες πως μου φέρθηκαν οι φρουροί? Δεν τους νοιάζει πόσο μοιάζουμε μεταξύ μας? Κανένας τους. Δεν το πιστεύω αυτό. Στάσου.
Τι θα έλεγες να αλλάξουμε ρούχα και να τους δοκιμάσουμε? Δεν έχει πλάκα. Δεν είμαι σίγουρος. Έλα, Τόμ. Είμαστε φίλοι τώρα. Και έτσι έκαναν. Ο Τόμ και ο Έντουαρτ έμειναν έκπληκτοι καθώς κοιτάζονταν στον καθρέφτη. Wow, είμαστε ολόιδιοι. Μα είναι μόνο όνειρο. Ας αλλάξουμε ρούχα τώρα. Γιατί βιάζεσαι? Ας δοκιμάσουμε τους φρουρούς. Θα βγω έξω ντυμένος σαν φτωχός και εσύ θα μείνεις εδώ να παριστάνεις τον πρίγκιπα Έντουαρτ. Μα και αν... Μην ανησυχείς, Τόμ. Όλα θα πάνε καλά. Εγώ φεύγω. Όταν βγήκε, ο πρίγκιπας πήρε κάτι από τον ντουλάπι του και το έκρυψε στα βρώμικα ρούχα του. Στη συνέχεια, περπάτησε προς την κεντρική πύλη του παλατιού. Οι φρουροί ούτε που τον πρόσεξαν. Ο Τόμ είχε δίκιο. Το μόνο που προσέχουν είναι τα ρούχα μου. Δεν με αναγνώρισαν. Ο Έντουαρτ βγήκε από την πύλη και γύρισε για να μπει μέσα. Αλλά οι φρουροί τον σταμάτησαν. Στάσου, αρκετά! Δεν θα σε αφήσουμε κοντά στον πρίγκιπά μας. Φύγε! Ηρεμήστε! Είμαι ο πρίγκιπας Έντουαρτ. Κι εγώ είμαι ο βασιλιάς. Τι? Όχι, δεν είσαι. Όσο και αν παρακαλούσε, οι φρουροί δεν τον πίστεψαν και πέταξαν έξω τον πρίγκιπα. Θεέ μου, μα δεν είναι καθόλου εύκολο. Πού να πάω τώρα? Ο πρίγκιπας έφυγε από το παλάτι και δυστυχώς τον βρήκε ο πατέρας του Τόμ. Άχρηστο αγόρι, μα πού ήσουν? Πεινάω πολύ, πήγαινε, φέρε μου φαγητό. Κανείς δεν είχε μιλήσει ποτέ έτσι στον Έντουαρτ. Φοβισμένος και μπερδεμένος, έφυγε για να ψάξει να βρει φαγητό. Καθώς περπατούσε στο δρόμο, ο πρίγκιπας Έντουαρτ ήταν συγκλονισμένος με όλα όσα έβλεπε μπροστά του. Ο λαός στο βασίλειό μου είναι τόσο φτωχός. Είναι αδιανόητο. Κάθε μέρα στο παλάτι πετάμε τόσο φαγητό και εδώ δεν υπάρχει ούτε αρκετό για να ταΐσει μια οικογένεια. Στο μεταξύ, ο Τόμ έβαλε τα δυνατά του για να πείσει όλους γύρω του ότι δεν ήταν ο πρίγκιπας Έντουαρτ, αλλά κανείς δεν του έδινε σημασία. Όλοι γύρω του φαίνονταν μπερδεμένοι. Είναι καλά? Κάτι δεν πάει καλά με αυτόν. Δεν ξέρω. Το ρώτησα για τη μεγάλη σφραγίδα της Αγγλίας και απάντησε πως δεν ξέρει τίποτα για αυτό. Είναι ο πρίγκιπας. Είναι καθήκον του να διατηρεί τη σφραγίδα ασφαλή. Πώς μπορεί να μην το ξέρει? Συγχωρέστε με, μα δεν είναι πιθανό να το έχει ξεχάσει? Όπως ακριβώς ξέχασε πως είναι ο πρίγκιπας Έντουαρτ και όχι ο Τόμ ο φτωχός? Θεέ μου, αυτό θα ήταν τρομερό. Η υγεία του βασιλιά επιδεινώνεται κάθε μέρα και ο γιος του χάνει τη μνήμη του. Κύριε, σώσε αυτό το βασίλειο. Ο Τόμ ήθελε να επιστρέψει σύντομα ο Έντουαρτ στο παλάτι, αλλά ταυτόχρονα συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να φροντίσει το βασίλειό του μέχρι να επιστρέψει ο πραγματικός πρίγκιπας. Εξάλλου, ο πρίγκιπας Έντουαρτ ήταν φίλος του και δεν θα τον απογοήτευε. Ο Τόμ ήταν σοφός και έξυπνος. Ανέλαβε αμέσως τα καθήκοντά του και μάθαινε πολύ γρήγορα. Όλοι στο παλάτι άρχισαν σιγά σιγά να εμπιστεύονται και να θαυμάζουν τον πρίγκιπά τους. Ήταν ένα πολύ διαβασμένο αγόρι. Η γνώση που απόκτησε μέσα από τα βιβλία που του έδινε ο καθηγητής Άνδριους αποδείχθηκε πολύ χρήσιμη. Ήταν ταπεινός και γενναιόδωρος με όλους. Όλα πήγαιναν καλά, ώσπου μια μέρα κάτι θλιβερό συνέβη. Ο βασιλιάς Ερίκος ο 8ος πέθανε. Το παλάτι θρυνούσε για το βασιλιά του. Λυπάμαι για την απώλειά σας. Μα ήρθε η ώρα να στεφθείτε εσείς, βασιλιάς. Τι, γιατί βιαζόμαστε? Ο λαός στο βασίλειο σας χρειάζεται και έχετε μάθει αρκετά. Έτσι πρέπει να γίνει. Θα ξεκινήσω τις ετοιμασίες για την τελετή. Ο Τόμ περνούσε πολύ ωραία στο παλάτι, αλλά ήξερε καλά ότι δεν ήταν πραγματικά δική του αυτή η ζωή. Δεν ήθελε να στεφθεί βασιλιάς. Έστειλε τους άνδρες του έξω στους δρόμους για να ψάξουν για τον πρίγκιπα Έντουαρτ. Αλλά επειδή οι φρουροί δεν ήξεραν ποιο φτωχό αγόρι ψάχνουν, πάντα επέστρεφαν χωρίς νέα.
Ο Τόμ ανησύχησε για τον πρίγκιπα, ενώ κάθε βράδυ ο Τόμ ήθελε με όλη του την καρδιά να επιστρέψει ο πρίγκιπας, ο Έντουαρτ ήρθε αντιμέτωπος με νέους μπελάδες. Καθώς περπατούσε στους δρόμους, ο Έντουαρτ συνελήφθη από δύο απατεώνες που τον ανάγκασαν να κλέψει. Αν και ο Έντουαρτ δεν το έκανε, τον έπιασαν και τον έβαλαν στη φυλακή. Εκείνη την ημέρα έπρεπε να εμφανιστεί στο δικαστήριο. Ο Έντουαρτ περίμενε τα χειρότερα, αλλά απροσδόκητα. «Κύριε πρόεδρε, έχει γίνει ένα λάθος. Οι φρουροί μου έπιασαν το αγόρι περνώντας το για κλέφτη. Μα δεν έκλεψε τίποτα. Σας παρακαλώ αφήστε το να φύγει, εντιμότατε». Ο Έντουαρτ απελευθερώθηκε, ευχαρίστησε τον ειλικρινή άνθρωπο και ζήτησε μια μικρή χάρη. «Έχω να παραδώσω ένα σημαντικό μήνυμα στο παλάτι. Ο πρίγκιπας Έντουαρτ θα στεφτεί αύριο βασιλιάς. Θα μπορούσατε να με πάτε εκεί αμέσως». Ο άνδρας δεν πίστευε τον Έντουαρτ, αλλά καθώς και ο ίδιος ήθελε πολύ να παρευρεθεί στην τελετή στέψης του βασιλιά, συμφώνησε να πάει τον Έντουαρτ στο παλάτι. Την επόμενη μέρα, μέσα στο παλάτι, όλοι είχαν συγκεντρωθεί για να τιμήσουν τον νέο τους βασιλιά. «Είναι μια ιστορική μέρα για όλους μας. Σήμερα στέφεται ο νέος βασιλιάς, ο βασιλιάς Έντουαρτ». «Ναι, ζήτω βασιλιάς Έντουαρτ! Βασιλιάς Έντουαρτ! Ναι, ζήτω!» Όλοι ήταν πολύ ενθουσιασμένοι. Ακριβώς τη στιγμή που η κορώνα επρόκειτο να τοποθετηθεί πάνω στο κεφάλι του Τόμ. «Όχι, στάσου, εγώ είμαι ο πρίγκιπας Έντουαρτ». «Τι? Πώς τολμάς? Κοίτα τα ρούχα σου! Φρουροί, συλλάβετε τον!» «Όχι! Αφήστε με να φύγω!» «Φρουροί, στη θέση σας! Λέει την αλήθεια, Λόρδε Ιωάννη! Είναι ο πρίγκιπας! Και εγώ ο Τόμ Κάντι! Προσπάθησα να σας το πω, μα δεν με πιστέψατε!» «Μα πώς είναι δυνατόν?» «Αν εξακολουθείς να μην μας πιστεύεις, ορίστε! Δεν ανησυχήσατε για τη μεγάλη σφραγίδα της Αγγλίας! Την πήρα μαζί μου τη μέρα που έφυγα από το παλάτι». Ο πρίγκιπας Έντουαρτ και ο Τόμ διηγήθηκαν τι συνέβη. Όλοι ήταν συγκλονισμένοι στο άκουσμα ότι ο πραγματικός τους πρίγκιπας περιπλανιόταν στους δρόμους. «Με συγχωρείς, πρίγκιπα. Έψαξα να σε βρω. Πάρε ό,τι δικαιωματικά σου ανήκει». «Τόμ, είσαι αληθινός φίλος μου. Ανέλαβες με σύνεση τα καθήκοντά μου ενώ εγώ έλειπα. Είμαι εντυπωσιασμένος με την ειλικρίνειά σου. Θα μπορούσες εύκολα να πεις ψέματα και να πάρεις το θρόνο μου». «Μεγαλειότατε, μπορεί να είμαι γιος φτωχού, μα επέλεξα να είμαι τίμιος άνθρωπος». «Είναι τιμή μου που σε γνώρισα, Τόμ. Θες να γίνεις ο προσωπικός μου σύμβουλος? Το βασιλείο χρειάζεται τη σοφία και γνώση σου». «Ευχαρίστως, μεγαλειότατε». Μόλις ο πραγματικός πρίγκιπας στέφθηκε βασιλιάς της Αγγλίας, έκανε αμέσως μερικές σημαντικές αλλαγές στους νόμους και τους κανόνες του βασιλείου του. Είχε συγκινηθεί βαθιά βλέποντας τόση φτώχεια γύρω του και παρέμεινε ένας φιλεύσπλαχνος βασιλιάς σε όλη τη διάρκεια της βασιλείας του. Το βασίλειο εμπνεύστηκε από τον Τόμ Κάντι και την ειλικρίνειά του. Ο βασιλιάς Έντουαρτ και ο Τόμ έμειναν αχώριστοι φίλοι για το υπόλοιπο της ζωής τους. Τέλος.